Πάμε λίγο μαζί με την βοήθεια του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Μανώλη του Κουμαντάκη, να δούμε λίγο το εορταστικό ωράριο, τη λειτουργία της αγοράς αυτές τις ημέρες. Εορταστικό ωράριο κοντά 10 ημερών, έτσι κύριε Κουμαντάκη, καλημέρα. Ναι, ναι. Έχουμε βγάλει το εορταστικό ωράριο, κύριε Γεράκη. Ξεκινάμε από την Κυριακή, όπου με βάση τον νόμο έχουν τη δυνατότητα προαιρετικά οι επιχειρήσεις του εμπορίου, του λιανικού εμπορίου, να είναι ανοιχτά από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι από τις 9 έως τις 2.30 και από τις 5.30 έως τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη είναι όλη μέρα, μια δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν πάρει και τα δώρα να περιηγηθούν την αγορά και να καλύψουν τις ανάγκες που αυτές τις μέρες προτρέπουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. 9 με 9 το πρωί, απλά να πούμε, επειδή είπατε το ωράριο όλη μέρα, απλά να ξέρει ο κόσμος. 9 με 9. Την Παρασκευή, και λόγω να συνάδει το ωράριο και με την θρησκευτική μας, τις θρησκευτικές μας έτσι, υποχρεώσεις, είναι από τις 12 έως τις 6 το απόγευμα, και το Σάββατο από το πρωί τις 9 έως τις 3 το απόγευμα. Ένα ωράριο που συνάδει και με τις θρησκευτικές μας έτσι, παραδόσεις, γιατί είναι οι μέρες που είναι ιδιαίτερα θρησκευτικές, που και ο κόσμος μαζί με τις, αν θέλετε, άλλες δραστηριότητες να έχει τις θρησκευτικές του δραστηριότητες, και επιπλέον έχει τη δυνατότητα να περιηγηθούν την αγορά, να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτές τις μέρες προτρέπουν να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες. Γνωρίζομαι την δυνατότητα και τη ρευστότητα της κοινωνίας, μην αναλύουμε τέτοια πράγματα μέρες τέτοιες, αλλά επειδή οι μέρες αυτές προτρέπουν να καλυφθούν ανάγκες, ελπίζομαι ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ότι χρειάζεται. Οι αγορές είναι σε, αν θέλετε, πιεσμένες τους τελευταίους μήνες, και χρειάζονται έτσι μια τέτοια τόνωση, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλή, αν θέλετε, ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω να τονίσω, και να τονίζω πάντα, είναι ότι όταν στηρίζεις τοπικές επιχειρήσεις, στηρίζεις την μικροοικονομία των οικοκυριών. Αυτό είναι νόμος της οικονομίας, και αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας. Στηρίζουμε τις ντόπιες επιχειρήσεις για πολλούς οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους λόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ωράριο. Αυτή είναι η δική σας η έκκληση για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ούτως ή άλλως είναι υψηλές οι προσδοκίες για αυτή την περίοδο, για την καταναλωτική κίνηση της περίοδου του Πάσχα. Άλλοι λένε ότι ο τζίρος μπορεί και να ξεπεράσει τα αντίστοιχα περισσινά επίπεδα, αλλά εδώ είμαστε να δούμε τι θα καταγραφεί και τι θα γίνει, κύριε Κουμαντάκη, έτσι. Το ταμείο στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ, από τον 984.